Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Τι κάνετε? Βίντεο scratch. Χρυσά εφτάρια, 7 κομμάτια. Τα πήραμε, έστειλα πάλι ένα φίλο μου να πάει να τα πάρει. Βαριόμουν να βγω έξω, τα έχω πάρει εδώ και καμιά ωρίτσα. Έχουν ξεκινήσει και παιχνίδια Champions League, παιδιά. Οπότε θα ανεβάσουμε προβλέψεις αύριο για την Πέμπτη. Απλά να πω ότι την Πέμπτη έχει... Βάσει με το κουπόν λίγο έτσι πως είδα, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια που είναι Europa League και Conference League και είναι απίστευτα πολλά παιχνίδια, πιστεύω πολλά τα over, πολλά, οπότε θα κάτσω ίσως αύριο λίγο με ησυχία μια ώρα πριν να ανεβάσω το βίντεο, να διαλέξω τις ομάδες που θέλω και να τις ανεβάσουμε για να παίξουμε για την Πέμπτη. Λοιπόν, πάμε εδώ να ξύσουμε. Έχουμε, νομίζω από την Παρασκευή να βγάλουμε βίντεο, δεν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, πάμε και καλή μας τύχη. Του είπα να πάρει κάτι σε διεύρο, οτιδήποτε και βρει. Και μου πήρε τα χρυσά εφτάρια. Τώρα τελευταία γενικά με τα σκράτσε, ας που δεν πηγαίνω και εγώ αυτές τις μέρες και δεν ξέρω, δεν με πάει καθόλου. Και ποτέ δεν ξέρεις, μια φορά να σου κάτσε ένα καλό. Αυτό ψάχνουμε εμείς εδώ και καιρό. Ένα και καλό. Λοιπόν, άλλο ένα δεύτερο. Χαμένο. Ξύνει γρήγορα, φεύγει αυτό. Οπότε η αγωνία είναι... Μπαμ μπαμ. Τίποτα. Τρία κομμάτια. Χαμένα. Θα γίνει, θα βγει ένα. Επικίνδυνα τα πράγματα. Ούτε. Πέντε χαμένα σειρά, έχουν μείνει δύο κομμάτια. Και τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου. Απόλυτη καταστροφή. Αυτό είναι το τελευταίο. Το 63. Παιδιά, λίγο δύσκολο το βλέπω. Οκ. Λογικό είναι. Τέτοια χασούρα δεν το περίμενα ειλικρινά. Δεν πειράζει, την άλλη φορά θα πάρω εγώ. Θα τα ψάξω και λίγο να τα κοιτάω, γιατί ελέγχω γενικά, ρωτάω και εκεί πέρα ποιος έχει, αν έχουν πάρει ή όχι. Anyway, λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Θα τα πούμε αύριο με πρόβλεψη για την Πέμπτη που έχει η Europa League. Φιλιά σε όλους, παιδιά. Καλό βράδυ.